ψήφοι καλύτεροι τερματοφύλακες. Ματίας Δεγκράτ, ΑΕΛ. Διονύσης Χιώτης, ΑΠΟΕΛ. Αντώνης Γιοργαλίδης, Ομόνια. Αλεξάνδρ Νέκρη, ΑΕΚ. Καλύτερος τερματοφύλακας, ο Ματίας Δεγκράτ, ΑΕΛ. Ας δούμε το σχετικό βίντεο που ετοιμάσαμε για τον Ματίας Δεγκράτ. Τα θερμά μας συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια, Ματίας. Ματίας, μπορείς να πας στο μικρόφωνο εκεί κοντά να δούμε και τη φανέλα πρώτα. Για να τη δούμε και τη φανέλα. Με τη βοήθεια εκεί του κυρίου Μαλέκου. Ωραία. Ματίας. Και από την άλλη πλευρά, παρακαλώ, να δούμε και την άλλη πλευρά, Ματίας. Ωραίες φανέλες. Ναι, βέβαια. Ματίας, αλήθεια, θέλω να μας πεις πώς αισθάνεσαι ύστερα από αυτή τη διάκριση. Πώς νιώθεις? Είμαι χαρούμενο, βεβαίως. Ευχαριστώ για το βραβείο. Αλλά εγώ είμαι χαρούμενο γιατί καταφέραμε το στόχο μας με την ΑΕΛ και αυτό είναι μόνο το σημαντικό για μένα. Συγχαρητήρια και για τα πολύ καλά ελληνικά σου, θέλω να σου πω. Μπράβο σου, είσαι και Ματίας, δεν θα μπορούσα να φανταστώ καλύτερη ποδοσφαιρική περίοδο για έναν τερματοφύλακα. Ναι, είναι αλήθεια. Αλλά σου λέω πάλι, ο στόχο μου είναι να βοηθάω την ομάδα και κατάφερα αυτό και μόνο γι' αυτό είμαι χαρούμενο. Και αν δεν καταφέρουμε τίποτα με την ομάδα, αυτό δεν μετά. Έχεις ερωτηθεί πολλές φορές για το μυστικό στα πέναλτι. Πες μας κάτι παραπάνω σήμερα. Το κρατάς, ε. Είναι μυστικό. Άμα το πείτε, θα είναι. Λοιπόν, συγχαρητήρια σας. Ευχαριστούμε πολύ για τους τρεις. Ευχαριστούμε. Μάρκο Αερόσα, ΑΕ. Σάββας Κορσαετίδης, ΑΠΟΕ. Γιουβάνης Πούγκη, Ομόνια. Καρλίτος, ΑΕ. Βίλιαμ Μποαβεντούρα, ΑΠΟΕΛ. Declare, ΑΕ. Καλύτερη ακραία αμυντική. Γιουβάλ Σπούνκιν και Κάρλος Σουάρες ή αλλιώς Καρλίτο. Καρλίτος. Συγχαρητήρια. Να, τι ανεβαίνουν οι δύο ποδοσφαιριστές, ο Γιουβάλ Σπούκιν και ο Καρλίτος. Καρλίτος, congratulations to both of you. It's the first time you're receiving this award. What are your feelings? Τους έχουμε δώσει συγχαρητήρια και έχουμε ρωτήσει πώς αισθάνονται που βραβεύονται για πρώτη φορά. Καρλίτος. Sorry, I don't answer the question. It's the first time you take this, you receive this award. What are your feelings? I feel very good, but this dream is not only mine. It's for all my team, all the committee, all the fans. I feel happy. Είναι πολύ χαρούμενος. Αυτό το βραβείο δεν του ανήκει. Ανήκει σε όλη την ομάδα. Ευχαριστεί και την Επιτροπή. Edwin Warren, ΑΕΛ. Marcelo Oliveira, ΑΠΟΕΛ. Χρήστος Καρυπίδης, Ομόνια. Ντόσα Τζούνιορ, ΑΕΛ. Σίβαρτ Σπρόγγελ, Ανόρθωση. Μουρίγιο Γκαρσία, ΑΕΛ. Καλύτερη κεντρική αμυντική, Edwin Won, ΑΕΛ. Ντόσα Τζούνιορ, ΑΕΛ. Ας δούμε το φιλμάκι των νικητών. Αναμένουμε το κεντρικό αμυντικό δίδυμο της ΑΕΛ. Έλατε να ανέβει στη σκηνή. Είναι και οι δύο εδώ, και ο Edwin Won και ο Ντόσαν Junior. Ένα δυνατό χειροκρότημα νομίζω για να έτσι, το πάρουν το βραβείο τους.
Congratulations to both of you. Edwin, it's the second time that you receive this award. If you remember, you have managed to receive the same award 3 years ago. Yes, correct. How do you feel about that? For me, it's an honor to be here tonight. I'm very happy. I would like to thank my teammate because I think he's a sport team. I didn't make this alone. I'm very happy what we achieved this year to take the champion. And my club, for my coach team, that give me the trust and the opportunity to show myself. And for sure, last night for me was a difficult moment. And I would like to say sorry to my fans, to my club, to my teammates for my attitude. And I didn't want to close the season in that way. Λοιπόν, αρχίζω από το τελευταίο, το οποίο θεωρώ πολύ σημαντικό. Απολογείται ο Edwin Won για την χθεσινή άτυχη στιγμή του στον τελικό του κυπέλου που αποβλήθηκε. Βεβαίως αισθάνεται πάρα πολύ χαρούμενος. Του είχα επισημάνει ότι είναι η δεύτερη φορά που βραβεύεται στα ποδοσφαιρικά βραβεία. Το είχε καταφέρει και πριν από 3 χρόνια. Συγχαρητήρια, Edwin. Τόσα, what can you say about this award? I'm different than Edwin. It's my first time here. So I want to share this my first individual title with first all with my family, with all my teammates that they are here and the others that could not come. And I want to thank IL, that is the club that I'm playing for. A big thank you and I hope everybody enjoyed this night. Μάλιστα. Συγχαρητήρια, Ντόσα. Στην πρώτη του χρονιά στην ΑΕΛ, κατάφερε να πάρει το πρωτάθλημα ο Ντόσα. Ευχαριστεί τους συμποδοσφαιριστές του, όλοι όσοι τον βοήθησαν να φτάσει στην επίτευξη αυτού του μεγάλου στόχου με τα χρώματα της ΑΕΛ. Πολύ μου αρέσει να ξέρεις αυτό. Έχουν ομαδικό πνεύμα. Γιατί είναι ομαδικό άθλημα. Αν δεν είχαν ομαδικό πνεύμα, δεν θα έπαιρναν το πρωτάθλημα. Αντερίτο Δεντέ, ΑΕΛ. Μάριος Νικολάου, ΑΕΛ. Νούνο Μωράης, ΑΠΟΕΛ. Λουτσιάνο Μπεμπέ, ΑΕΛ. Κωνσταντίνος Μακρύδης, Ομόνια. Γκονζάλο Γκαρσία, ΑΕΛ. Νούνο Μωράης, ΑΠΟΕΛ. Και Μπεμπέ, ΑΕΛ. Παρακαλώ να δούμε το βίντεο με τους νικητές. Χειροκροτήσουμε λιγάκι. Βραβείο είναι αυτό. Congratulations, Luciano. How do you feel about this award? Wait. Okay, we have time. Τον έχει συγχαρεί του Γκισά τον Λουτσιάνο και τον ρώτησε πώς αισθάνεται. Yes, Λουτσιάνο. I'm feel very, very happy. Nice when the people recognize your job is very, very, I'm very happy today. Είναι πολύ χαρούμενος γιατί ο κόσμος αναγνωρίζει τη δουλειά του. I want to say thank you to God for making me strong, for giving me power, and... A lot of power, a lot of power. And thank you all the players, the staff, and my family, you know? Because make me strong every day. Ευχαριστώ τον Θεό, την ομάδα και την οικογένειά του που δίνουν δύναμη. Πάμπος του Στοδούλου, ΑΕΛ. Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ΑΠΟΕΛ. Νεόφυτος Λάρκου, Ομόνια. Ρόνι Λέβη, Ανόρθωση. Στίβ Κωνσταντινίδης, Σαλαμίνα. Κώστας Καϊάφας, ΑΛΚΙ. Καλύτερος προπονητής, Πάμπος Χριστοδούλου ΑΕΛ. Ας δούμε το βίντεο για τον κορυφαίο προπονητή. Χειροκροτήστε παρακαλώ τον προπονητή της χρονιάς, τον συμπατριώτη μας, Πάμπο Χριστοδούλου. Κύριε Χριστοδούλου,
Τα θερμότερα συγχαρητήριά μας. Η επιτυχία σας είναι πράγματι ιστορική και θέλω να μας πείτε εδώ πότε πραγματικά πιστέψατε ότι αυτός ο τίτλος δεν θα έφευγε με τίποτα από τη Λεμεσό. Θα πήγαινε εκεί, ύστερα από 44 ολόκληρα χρόνια. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι πιστέψαμε μετά από κάποιες επιτυχίες που είχαμε πάνω σε μεγάλες ομάδες και έμπειρες, όπως είναι το ΑΠΟΕΛ, η νίκη μας με το ΑΠΟΕΛ στο Γασιπί, με την ανόρθωση του Αντώνης Παπαδόπουλος, και τα παιδιά πίστεψαν στις δυνάμεις τους, γιατί πραγματικά, όπως έχετε πει και εσείς, ήταν μια σταθερή ομάδα, και αυτό το λένε όλοι. Από την μέρα που ξεκινήσαμε μέχρι και το τελευταίο παιχνίδι, νομίζω ότι δίκαια είμαστε πρωταθλητές. Συγχαρητήρια και από μένα, κύριε Χριστοδούλου. Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Δεν ξέρω αν είναι γυναική αυτή η ερώτηση, αλλά μου ήρθε στο μυαλό και θέλω να μου πείτε πώς περνάτε αυτή την αγωνία των 90 λεπτών στον πάγκο και πόση ώρα μετά χρειάζεται για να επανέλθετε στους κανονικούς ρυθμούς. Εντάξει, αυτό είναι πολύ δύσκολο να στα πω με λόγια, πρέπει να το ζήσεις και πραγματικά είναι ένα επάγγελμα το οποίο είναι πολύ δύσκολο για όλους, αλλά πρέπει να το αγαπάς αυτό που κάνεις, μόνο τότε μπορείς να ανταπεξέλθεις σε αυτά τα δύσκολα. Θέλω και εγώ με τη σειρά μου να χαρίσω αυτό τον τίτλο στην οικογένειά μου, στους ποδοσφαιριστές μου, γιατί πραγματικά αυτοί το αξίζουν, αυτοί έχουν δώσει τα πάντα στο γήπεδο, στους συνεργάτες μου, στο Συμβούλιο και ειδικά σε αυτόν τον πρόεδρο, τον Ανδρέα Σοβοκλέους, που έχει δώσει τα πάντα, και ειδικά σε αυτόν τον κόσμο που πραγματικά όλη τη χρονιά έχει δώσει τα πάντα και ήταν δίπλα μας για να πάρουμε αυτόν τον τίτλο μετά από 44 χρόνια. Κύριε Χριστοδούλου, με αυτή την εντεκάδα, έτσι όπως την έχετε δει και με εσάς προπονητή, πού μπορούμε να φτάσουμε, πού μπορούμε να πάμε? Εντάξει, εύχομαι... Κάτι τη βλέπουμε κιόλας. Εύχομαι να έχουμε μια ανάλογη πορεία όπως είχε το ΑΠΟΕΛ στην Ευρώπη, γιατί μας έχει κάνει περήφανους. Και θέλω να δώσω και τα συγχαρητήρια μου στην Ομόνια για το κύπελλο που έχει πάρει χτες. Είμαστε λίγο άτυχοι, αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Αισθάνεστε απογοητευμένος? Εντάξει, στο ποδόσφαιρο πρέπει να είσαι έτοιμος για όλα.